Περνάμε στο τρίτο μέρος της αλληλεγγύης μας εκπομπής. Θα ξαναπάμε στο γήπεδο των Ιφών. Να δούμε το ρεπορτάζ που έχει γίνει στον αγώνα αυτόν. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Παξό, τον Γιώργο Σουρλίδη, ο οποίος έχει πολύ καλή άποψη για το ποδόσφαιρο γενικά. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Αλλά η άποψή του είναι σημαντική γενικά για το ποδόσφαιρο της Κέρκυρας και αυτό που έχει αντιμετωπίσει ως τώρα και την ομάδα που έχει δημιουργήσει, την ομάδα των Παξών. Αλλά και τα λεγόμενα του Άκη Πανδύ, που πάντα λέει την αλήθεια ο Άκης Πανδύς και αναγνώρισε ότι η ομάδα του ήταν καλή και δίκαια έχασε. Πάμε να το δούμε. Κότς, χαρακτήρα για τη νίκη σήμερα. Θέλω να σας αντιπώσω το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Παίξαμε με μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Ήμασταν και κοντά βαθμολογικά. Οπότε αυτό το καθιστά πολύ σημαντική νίκη. Ήταν τεράστια η προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, ήμασταν πολύ καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν και στο τέλος αγχωθήκαμε λίγο, μπορεί στο ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν. Αλλά πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους, γιατί 90 λεπτά ήταν εκεί. Τίποτα. Εμάς ο σκοπός μας είναι κάθε Κυριακή, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να παίζουμε για να κερδίσουμε. Αλλά πάνω από όλο αυτό που προέχει και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, είναι ότι εγώ προσπαθώ να αυτά τα παιδιά να περάσω στο μυαλό τους ότι να παίξουν σωστά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να έχουμε μια ομάδα που θα φεύγουμε από το γήπεδο και θα χαιρόμαστε ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Φαντάζομαι δεν είχατε πολλά πράγματα να πείτε στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές σας, γιατί είχαν πραγματοποιήσει μια καταπληκτική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και ίσως αδικούνται και από το σκορ. Ναι, ήταν εκπληκτική η προσπάθεια των παιδιών. Έχουν αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό αυτά που κάνουμε και στην προπόνηση, αλλά πολύ περισσότερο δουλεύουμε πολύ και στο μυαλό να τους περάσει η νοοτροπία, μια διαφορετική νοοτροπία. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό το βλέπετε όλοι μέσα στο γήπεδο. Θεωρείτε ότι το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Ρούις ο Θανάσης στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου ήταν και το σημείο κλειδί για την επίτευξη του στόχου? Ναι, ήταν πολύ καθοριστικό γιατί εκείνη τη στιγμή ξεκλειδώσαμε κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Μπήκε και δυνατό αντίπαλο. Και ναι, γιατί λογικό ήταν να ήθελε ο αντίπαλο να πιέσει να αλλάξει το αποτέλεσμα, αλλά στη δεδομένη εκείνη χρονική στιγμή ήταν πολύ καθοριστικό. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, είχαμε 4 δοκάρια. Και ξέρετε, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά αυτό μπορεί να στοιχήσει. Εσείς προπονητές το έχετε πάντα στο μυαλό σας? Πάντα, ναι, και σαν ποδοσφαιριστής το είχα και σαν προπονητής. Ευτυχώς κυλήσαν όλα καλά, αλλά νομίζω ότι είναι μια δίκαιη νίκη, άξια νίκη, γιατί ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Κότς, λέτε μερικές φορές ότι δεν κοιτάζουμε το βαθμολογικό πίνακα και τη συγκομίδη που έχουμε. Αλλά έχουν περάσει 7 αγωνιστικές τώρα και φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλά για την ομάδα των Παξών. Ναι, και όταν λέω χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, όταν δεν κοιτάω αλίμονο, σίγουρα είναι ο σκοπός μας είναι να παίζουμε καλά, να κερδίζουμε, να παίρνουμε τους 3 πόντους αλίμονο. Για μένα σημαντικό είναι και από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ στα παιδιά τους είπα ότι αν δεν έχεις στόχο, αν δεν έχεις κίνητρο, όλα στον αέρα δεν μπορεί να γίνουν. Και πραγματικά το δηλώνω και τώρα και θέλω να το ξαναπώ και το συζητάω με τα παιδιά κάθε μέρα. Εμάς ο στόχος μας είναι ψηλά. Όσο και να ακούγεται αυτό, εμάς ο στόχος μας είναι, το κίνητρό μας και ο στόχος μας είναι ψηλά. Είπε ο πρόεδρος πριν ότι έχετε μεταδώσει ένα στοιχείο στους παίχτες σας. Ότι παλιά είχαν στο μυαλό τους πάμε στην Κέρκυρα και θα χάσουμε, ενώ πλέον το έχουν ξεγράψει το μυαλό τους αυτούς, πάμε στην Κέρκυρα να κερδίσουμε. Ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με την νοοτροπία και να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό που προσπαθώ και νομίζω είμαστε, όπως είπα και πριν, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ότι κάνω μια εβδομάδα προπόνηση, κατεβαίνω την Κυριακή στο παιχνίδι, χάσω, κερδίσω, φέρω ισοπαλία. Δεν είναι πάμε την άλλη Κυριακή. Έτσι δεν μπορείς να προχωρήσεις και να φτάσεις ψηλά. Οπότε πρέπει να έχεις έναν υψηλό στόχο και τα στάνταρ σου να είναι υψηλά. Σε έναν μεγάλο βαθμό το έχουν αφομοιώσει τα παιδιά. Θέλει δουλειά, θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Είναι και νέα παιδιά, άρα είναι καλοί δέχτες. Αυτό που θέλετε. Το ξέρεις, Γιώργο μου, το έχουμε συζητήσει και τηλεφωνικά όταν το είχαμε πει. Τα παιδιά αυτά αξίζουν με πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι 20 παιδιά μέσα από το νησί. Δεν υπάρχουν μεταγραφές, δεν παίρνουν χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ πιο σημαντικό είναι ότι και δικό μου σκεπτικό είναι ότι να παίξουν τα πιτσιρίκια, να παίξουν τα μικρά τα παιδιά, γιατί μπορούν να μάθουν και σωστά πράγματα. Οπότε αυτή η χημεία που πάω να παντρέψω και νομίζω έχουμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο, φαίνεται και στο γήπεδο ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όσον αφορά το επίπεδο που έχετε συναντήσει μετά και την ολοκλήρωση της όμως αγωνιστικής. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, αν και δεν έχω δει πολλές ομάδες, μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε παίξει με αυτές τις ομάδες που έχουμε παίξει.
Εντάξει, θα σου έλεγα ότι μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι ένα... Σε όλο αυτό που ακούγονται. Ναι, ναι, βάσει αυτά που ακούγονται, αυτή την εικόνα που είχα πριν έρθω εδώ πέρα και μιλάω για το νησί της Κέρκυρας που είναι ένα μεγάλο νησί, πανέμορφο νησί και έχει πολλές ομάδες και υπάρχει δηλαδή και ανταγωνισμός και συναγωνισμός γύρω από τις ομάδες. Προσωπικά εγώ σαν Τουρσουνίδης θα περίμενα ότι το επίπεδο θα ήθελα να είναι πολύ καλύτερο. Όχι, εντάξει, υπάρχουν οι ομάδες οι καλές, όπως παίξαμε στον ΟΦΑΜ και ήταν μια καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα όμως εμείς αυτός, ο στόχος μας είναι αυτός, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που ακόμα και ο αντίπαλος θα πει, γιατί το κάναμε αυτό στον ΟΦΑΜ άσχετα που χάσαμε, δηλαδή τα σχόλια ήταν ότι ναι, η Παξί είναι μια καλή ομάδα, δηλαδή προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Καλή συνέχεια κότς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για άλλη μια φορά που με δώσατε τη στιγμή να μιλήσω. Κάτι δεν πήγε καλά σήμερα για τον Αχιλλέα. Κακό πρώτο ημίχρονο, φαντάζομαι, που ήταν και το σημείο κλειδί. Όλο το παιχνίδι ήταν κακό. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι όπως θα έπρεπε για το παιχνίδι. Ξέρουμε την ομάδα των Παξών. Είναι καλή ομάδα. Είναι μια πιεστική ομάδα σε όλους τους χώρους, να πω την αλήθεια. Παίζουν έξυπνα και λίγο δυνατά. Ναι, ακριβώς. Και δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση τέλος πάντων που είχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράγματα. Δίκαιο, πέρα για πέρα δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Εμείς μπήκαμε στο παιχνίδι μόνο το τελευταίο πεντάλεπτο και τις καθυστερήσεις. Στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά ήρθε το δεύτερο γκολ εκεί και αποσυντονιστήκατε πάλι. Είναι λίγο η ικανότητα του αντιπάλου μερικές φορές, η δική σου απροσεξία που μερικές φορές σε φέρνει σε τέτοια φάση η οποία δεν μπορείς να την αναστρέψεις. Μπαίνει άλλο ένα δεύτερο γκολ. Ψιλοκαθαρίζει, να πω την αλήθεια, το παιχνίδι για την άποψη ότι δεν έχεις μια καλή εικόνα για να μπορέσεις να αντιδράσεις με κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Αχιλλέα. Δεν έπεισε σήμερα ότι έχει τον τρόπο να αντιδράσει και να φτάσει σε κάτι καλό. Σας είπα, σε άλλα παιχνίδια μπορούμε να το βγάλουμε, να βγάλουμε μια ποιότητα για να δημιουργήσουμε, γιατί δεν δημιουργήσαμε σήμερα ουσιαστικά. Αλλά πιστεύω ότι σας είπα ότι το βασικό συντελεστής ήταν ο αντίπαλος που μας πίεσε όπως θα έπρεπε. Δεν βγάλαμε αυτό που μπορούσαμε να βγάλουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι για μένα. Είμαστε πάντα δεύτεροι στην μπάλα. Εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά, πρέπει να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, αφού οι δύο προπονητές κατέθεσαν την άποψή τους για το συγκεκριμένο παιχνίδι, πάμε να δούμε και τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα που είναι οι ποδοσφαιριστές. Αντρέα, μεγάλη εμφάνιση, πιστική εμφάνιση, μεγάλη νίκη. Πώς θα το χαρακτηρίσει το παιχνίδι? Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προς το τέλος του αγώνα, χάσαμε λίγο το μυαλό μας για 2-3 λεπτά και πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Πραγματικά κλέψα τις εντυπώσεις σήμερα στο επίπεδο των υφών. Εγώ θα σας έχω ξαναπαρακολουθήσει. Πολύ καλή ομάδα, με αρχή, μέση και τέλος. Θεωρείς ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που έκανε και τη διαφορά τελικά? Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Ισχύει αυτό που λέτε. Γενικά σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν καλοί και συγκεντρωμένοι. Αν εξαιρέσω ένα παιχνίδι με τις Καρουσάδες και ένα ημίχρονο με τον ΟΦΑΜ, σε όλα τα άλλα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αξίζαμε δηλαδή την νίκη. Και ένα στοιχείο που είχατε να παραθέσετε ως ομάδα, πολύ πίεση. Ασκήσατε, πράγμα που εγκλώβησε τον αντίπαλο πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μυστικό. Πιέζουμε πολύ ψηλά, ασταμάτητα τρεξίματα, όλοι μαζί. Είναι ομαδικό το πράγμα αυτό που γίνεται και θεωρώ ότι βγαίνει και προς τα έξω. Εμίλια, μεγάλη νίκη σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεις εσύ? Μεγάλη νίκη σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ ανώτεροι από τον αντίπαλο. Είχαμε 4 δοκάρια, πολλές χαμένες κλασικές ευκαιρίες. Στο τέλος χάσαμε το κέντρο μας και από λίγο να μας τυχήσει αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που βγήκε πραγματικά όπως το είχατε σχεδιάσει και το είχατε δουλέψει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ναι, ναι. Σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ναι, ναι, μας είχε προετοιμάσει πολύ σωστά ο κύριος Τουρσουνίδης, ο προπονητής μας. Ξέραμε ότι θα έρθουμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε μια σκληρή ομάδα. Και πετύχαμε αυτό που θέλαμε, τους 3 βαθμούς. Το βασικό είναι ότι προηγηθήκατε και κάνατε ίσως πιο εύκολο. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Σίγουρα, σίγουρα. Όταν προηγήσεις ένα παιχνίδι και δεν κυνηγάς το σκορ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ όμως θεωρώ ότι πέρασες και τα πιο εύκολα απογεύματα μεσημέρια της καριέρας σου. Δεν είχες καθόλου πίεση. Φρόντισαν συμπαίκτες σου για αυτό που πήγες να πάρα πολύ ψηλά, φαντάζομαι. Ναι, πιέσαμε ψηλά. Το κέντρο μας είναι πολύ δυνατό. Τα 3 αμυντικά που παίζουν, όλα τα παιδιά και οι αμυντικοί, όλοι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, θεωρώ. Πόσο ικανοποιημένος είσαι από την πορεία που πραγματοποιούμε τον Παξόν φέτος? Πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είχαμε 2 ήττες στις πρώτες, αν κάνω 6 αγωνιστικές. Εκτός έδρας. 2 εκτός έδρας ήττες που είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είχαμε κάποια παιδιά λείπαν σε ταξίδια. Έτσι είναι όμως στις τεχνικές ομάδες. Αρσένη, τι δεν πήγε καλά σήμερα στην ομάδα του Αχιλλέα και γνώρισε την ήττα? Αφενός ήταν, πιστεύω, καλύτερη εικόνα των Παξών. Είχαμε κάποιες απουσίες εμείς, αλλά αυτό δεν είναι θεωρητική δικαιολογία, γιατί φέτος είμαστε αρκετά παιδιά και πιστεύω όλοι μπορούμε να παίξουμε.
ήταν καλύτερη, πιστεύω, η ομάδα των Παξών. Προσπαθήσαμε στο τέλος να το γυρίσουμε, κυρίως ψυχολογικά. Δεν τα καταφέραμε. Σας ευνηδίασε η ομάδα των Παξών όπως παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πραγματικά ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Όχι, σε αυτό θα διαφωνήσω για τα πρώτα 5 λεπτά, στα οποία θέλαμε και μπήκαμε πιο δυνατά. Γενικά. Γενικότερα η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη. Μας ευνηδίασε όντως λίγο αυτό, αλλά πάλι η δικιά μου. Εγώ πιστεύω τόσο πάνω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια καλύτερη τύχη. Αλλά είναι πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Στα μάτια τα δικά μας φάνηκε ότι είχατε σοβαρό πρόβλημα στο δημιουργικό τομέα και πώς θα φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Θεωρείς ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό στην εξέλιξη του αγώνα? Σε αυτό κύριο μας επηρέασαν λίγο, θεωρώ, οι αλλαγές, επειδή και εμείς λίγο ψαχνόμασταν. Αλλά στην πορεία προσπαθήσαμε, βγάλαμε κάποιες φάσεις. Δεν μπορούμε να πω ότι κάναμε φάσεις. Προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε. Τα πρώτα λεπτά της επανάληψης ήταν αρκετά για να πείσετε ότι μπορείτε να ανατρέψετε την κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι το 0-2 έπαιξε και το πιο σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, το πιστεύσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε δυνατά. Φάγαμε βέβαια το δεύτερο γκολ το οποίο μας έριξε λίγο. Αλλά πάλι πιστεύω ότι συνεχίσαμε. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ ώστε να μείνουμε ότι χάσαμε. Γι' αυτό μειώσαμε κιόλας στο τέλος. Και η κεφαλιά του Κεφαλινού που είπαμε το δοκάρι. Δυστυχώς, εντάξει, θα το κλέβαμε και τον πόντα, αλλά. Να περάσουμε τώρα να δούμε το ντέρμπι. Θα το πούμε ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων. Εγώ θα πω φιλικά προσκύμενων. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτός ο τίτλος που δώσανε ντέρμπι, νομίζω ότι επηρεάσε τις προσπάθειες και των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Μιλάμε για το παιχνίδι Νέος Όλυμπος, που πραγματικά και οι δύο ομάδες δεν απέδωσαν σύγχρονα με τις πραγματικές τους δυνατότητες. Παρασύρθηκαν σε έναν τρόπο παιχνιδιού που δεν τους αρμόζει, γιατί έχουμε παρακολουθήσει και καλά παιχνίδια. Και γενικά ήταν ένα μέτριο κακό παιχνίδι ανάμεσα στον Νέο και τον Όλυμπο, που εγώ πιστεύω ότι αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί του υποτιθέμενου ντέρμπι για τους δικούς τους λόγους. Ναι, θεωρώ. Ακριβώς αυτό που λες, για τους δικούς τους λόγους. Ναι, θεωρώ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ναι, θέλανε τόσο πολύ να κερδίσουν που τα κάνανε σχεδόν όλα λάθος. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Βέβαια. Θα υπήρχε και ίσως και ένας λίγος εκνευρισμός. Ναι, βέβαια ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά χωρίς φάσεις. Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι φάσεις. Και έχει παίξει σημαντικό ρόλο γιατί εκεί υπήρχε ένας εκνευρισμός σε μια φάση που δεν δίνεται ένα πέναλτι στην ομάδα του Ολύμπου. Ήταν πέναλτι? Ναι, λοιπόν, είναι μια φάση η οποία ο διαιτητής την έχει χάσει, τη φάση, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ μακριά και συμβουλεύεται το βοηθό του. Ο βοηθός λέει παίζεται και είναι σημαντικές οι δηλώσεις του Γιάννη του Καλούδη, του πρωταγωνιστή της φάσης, δηλαδή του center forward του Ολύμπου, στη συνέχεια που θα τις δούμε. Δεν δίνεται αυτή η παράβαση. Είναι μέσα στην περιοχή. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, γιατί υπήρχε αμφιβολία αν είναι μέσα ή όχι. Ναι. Λοιπόν, είναι μέσα στην περιοχή η παράβαση αυτή. Είναι πέναλτι, το οποίο δεν καταλογίζεται πριν στο μάτι του Ολύμπου. Αλλά αυτή. Και το σκορ πώς ήταν εκείνη τη στιγμή? Δεν υπήρχε σκορ. Ήταν 0-0. 0-0. Αλλά αυτή η φάση περιτριγυρούσε όλο το παιχνίδι. Όλη την υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και ό,τι ήταν να πούμε για αυτό το παιχνίδι το είπαμε. Γυρίζει η μπάλα από το πόδι τακουνάκι του γραμμένου του Χριστόδουλου. Η μπάλα πήρε κατεύθυνση προς την εστία του Κυριακίδη, ο οποίος είχε τον απόλυτο έλεγχο της πορείας της μπάλας, αφήνοντάς την να καταλήξει out στο 10ο λεπτό. Υποψία ευκαιρίας για την ομάδα του Ολύμπου. Μυρίλας εκεί που είναι ο Λάμπουρας, πηγαίνει ο Καλούδης κοντά του. Λάθος του Λάμπουρα, μπαίνει στην περιοχή. Παίζεται ο βοηθός, δεν δίνει τίποτα. Είναι συγκεκριμένη η κίνηση που κάνει ο ρέφερ της αναμέτρησης, ο Νικόπουλος, δείχνοντας τον βοηθό του να πάρει την απόφαση ο βοηθός, θεωρώντας ότι έχει καλύτερο οπτικό πεδίο. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης έχει γίνει αυτή η φάση. Ο Νικόπουλος είναι πολλά μέτρα μακριά από την φάση, απέχει δηλαδή πάρα πολύ από εκεί που γίνεται η φάση. Κοιτάζει τον βοηθό του να πάρει την άποψη του βοηθού του και ο βοηθός διαιτητή Μιχαλάς λέει στον ρέφερι να συνεχιστεί ο αγώνας κανονικά, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Καλούδη. Αυτή ήταν η απόφαση που πάρθηκε από Νικόπουλο και από Μιχαλά στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ρέφερι δεν είχε άποψη για τη φάση, ήταν πάρα πολύ μακριά και έτσι
κοίταξε τον βοηθό του, ο βοηθός είπε παίζεται και έτσι δεν έχει καταλογιστεί καμία παράβαση εδώ στο γήπεδο του το Νησιακό στο 24ο λεπτό. Πετρό θέλει να βρει τον Φώτη, κάνει τον κοντρόλο Φώτη, έρχεται το σούτι, μπάλα είναι out από το πόδι του Γιάννη του Καλούδη. Ο Όλυμπος απείλησε στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Βλαστός με το αριστερό, Βλαστός τελικά η μπάλα από το κεφάλι του Γκερέκου, τέλος ημιχρόνου εδώ στο νησιακό γήπεδο. Αυτό που έχουμε να θυμόμαστε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αφού οι ομάδες οδηγούνται στα αποδυτήρια για να ξεκουραστούν, είναι η ανατροπή στο 24ο λεπτό. Κάρει σταθερά την μπάλα και να παίξει γρήγορα θέλοντας να βρει τον Νίκο τον Κονισπογιάτη. Μυρίλας στρώνει την μπάλα στον Κονισπογιάτη. Κονισπογιάτης μέσα στην περιοχή, ελίσσεται. Γύρισε η ομάδα του Ολύμπου όμως. Κουμανάκος, σέντρα σου του Κουμανάκου, περνάει από όλους και καταλήγει out. Αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως τελική για την ομάδα του νέου στο παιχνίδι και είναι η πρώτη. Ο Λάμπουρας, Μπούας, βγαίνει ο Ζάχος, Μπούας, μεγάλο λάθος και ενώ Μπούας τελικά η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ομάδα του νέου από τον Μπούα, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλα τον γκολ που πέτυχε. Στο 71ο λεπτό εκμεταλλεύτηκαν οι παίχτες του νέου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λάθη του Ολύμπου και με αυτόν τον τρόπο προηγήθηκαν απέναντι στην ομάδα του ιστορικού με 1-0 χάρη στον γκολ του Μπούα στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν στο παιχνίδι. 1-0 η ομάδα του νέου. Μεσημέρης, Γεωργόπουλος, έτοιμος να κάνει το γέμισμα. Τέλος παιχνιδιού, η ομάδα του νέου κέρδισε 1-0 τον Όλυμπο. Χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μπούας, ένα κάκιστο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, τη φάση την είδαμε, δάσκαλε. Είναι η παράβαση του Λάμπουρα, του κεντρικού αμυντικού σε αυτό το παιχνίδι του νέου πάνω στον Γιάννη τον Καλούδη. Τοποθετήθηκαν οι προπονητές. Είναι σημαντικό βέβαια αυτά που δήλωσαν για την εικόνα που παρουσίασαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να τους ακούσουμε. Καταρχήν χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ένα παιχνίδι που το έζησες με έντονες στιγμές από τη διάρκεια του πάγκου, παίζοντας συναισθήματά σου. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι για πολλούς. Για μένα προσωπικά δεν είναι ντέρμπι. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται που προσπαθούν ο Όλυμπος από τη δική του πλευρά να φτιάξει μια ομάδα αξιόλογη τώρα που έκανε και το γήπεδο και εμείς σιγά σιγά να φτιάξουμε ένα κορμό για του χρόνου, να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό έχουμε πει. Βέβαια ήταν ένα ντέρμπι για πολλούς και διάφορους λόγους που γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να αναφέρω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έγινε σε ποδοσφαιρικά πλαίσια. Είμαστε λίγο πιο τυχεροί και πήραμε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω καθόλου, αν βάλουμε το 90 λεπτό κάτω, το αξίζαμε. Φαντάζομαι, coach, άμα δείτε και το ξαναδείτε το παιχνίδι, το συμπέρασμα που θα βγάλετε είναι ότι το κρατάτε μόνο στους βαθμούς. Βάσει εικόνας και το δύο ομάδες μέσα στο γήπεδο. Προερχόμαστε από μια βαριά ήττα και μια άσχημη εβδομάδα για εμάς, αυτή που κύλησε. Και σίγουρα αυτό που κρατάμε είναι ότι κάναμε νίκη μετά από ήττα. Πολύ σημαντικό. Άρα βγάλαμε αντίδραση. Και σίγουρα σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Τίποτα παραπάνω, παιδιά. Ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί τάφες ποιότητας. Αυτό είναι η αλήθεια. Ανάμεσα στις δύο ομάδες που πραγματικά, για να σου το πω, γιατί το έχω καταγράψει, είναι πέντε φάσεις όλες και όλες. Στο τέλος του αγώνα, αυτό. Πάλιων ομάδων. Γιατί οι ομάδες είναι φορτωμένες με άγχος, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Υπάρχει λόγος, να νομίζω εγώ. Υπάρχει λόγος. Και δεν παίζεται ποδόσφαιρο ποιότητας. Ενώ και οι δύο ομάδες έχουν παίχτες πολύ ποιοτικούς. Είναι το αποτέλεσμα τόσο πολύ σημαντικό. Ας τις ιδιαιτερότητες του ντέρμπι του συγκεκριμένου, γενικά μιλάω. Που οι ομάδες στερεύουν σε φαντασία. Δυστυχώς, Γιώργο, ειδικά σε αυτό το νησί, υπάρχει μόνο το αποτέλεσμα.
Και ειδικά το παρατηρούμε εδώ στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω από πού απορρέει αυτό. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το ποδόσφαιρο. Και εμείς οι προπονητές να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο ήρεμα, να φτιάξουμε ομάδες, να παίζουν σωστό ποδόσφαιρο και το αποτέλεσμα θα έρθει, να είστε σίγουρος. Αυτός που δημιουργεί θα έρθει και το αποτέλεσμα. Και αυτός που δουλεύει θα γευτεί και τους καρπούς του. Σίγουρα, σίγουρα. Coach, ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Πραγματικά οι φάσεις είναι μετρητές στα δάχτυλα ενός χεριού. Εσείς πώς το ζήσατε? Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν ήταν ένα ποιοτικό παιχνίδι. Συνήθως, άμα είναι έτσι, ένα ντέρμπι, δεν γίνεται καλό παιχνίδι. Δώσατε αυτό τον τίτλο σε αυτό το παιχνίδι, ντέρμπι. Δεν καταλαβαίνω. Όταν λέω ντέρμπι, εντάξει, υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ίσως τα λαό έκφραση, ένα παιχνίδι με μια ιδιαιτερότητα. Δεν χρειάζεται να πω ότι καταλαβαίνετε όλοι. Δυστυχώς χάσαμε, δεν θέλω να δικαιολογηθώ σε κάτι. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι γιατί. Και οι παίχτες μόλις ορκίζονται και σε κάθε παιχνίδι γίνεται το ίδιο. Έχουμε παίξει, όσα παιχνίδια έχουμε παίξει μέχρι τώρα, αν εξαιρέσετε το παιχνίδι με τον Περιβόλη και τη Στρογγυλή, σε κάθε αγώνα γίνονται τρομερά διαιτητικά ασφάλματα εναντίον μας. Τι να σας πω, ότι στο παιχνίδι με τον μετρητή τρώμε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 26ο λεπτό τόσο απλά. Κλέβουμε την μπάλα να γίνει το 2-0 μόνοι μας και μας φυρίζει φάουλ που δεν υπάρχει. Για τα σημερινά μιλάμε. Σήμερα όμως υπάρχει μια παράβαση η οποία είναι ξεκάθαρη. Νομίζω την έχουν δει όλοι εκτός από αυτούς που έπρεπε. Εκεί θέλω να φτάσω ότι σε κάθε παιχνίδι γίνεται αυτό. Και σήμερα ήταν εμφανέστατο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν το είδε κάποιος. Κοιτάζει το διαιτητή, κοιτάζει το βοηθό. Κοιτάζει ο βοηθός του διαιτητή. Κοιτάζει ο ένας τον άλλον και δεν δίνει κανένα. Στο τέλος παίζεται, λέει. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι η φάση που χαρακτήρισε το πρώτο ημίχρονο. Γιατί πραγματικά δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και όλοι σταθήκαμε σε αυτή τη φάση. Νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, σίγουρα θα παίξει. Καταρχήν, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Είδατε ότι όποιος θα βάζει το πρώτο γκολ, αλλάξανε πάρα πολλά. Μόλις φάγαμε τον γκολ, έπεσε τελείως πάλι η ψυχολογία μας και ανέβηκε τον αντιπάλων. Δικαιούμαστε οπωσδήποτε εκεί ένα πέναλτι να διεκδικήσουμε αν θα βάλουμε γκολ ή δεν θα βάλουμε. Δεν μας το δίνει. Τι να πω, δεν έχω τι να πω. Γενικά από το παιχνίδι του Ολύμπου έλειπε κάτι σήμερα, σαν αγωνιστική συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα έλειπε το πάθος που θα έπρεπε να επιδείξει η ομάδα, ειδικά μετά την επίτευξη γκολ της αντίπαλης ομάδας. Εκεί νομίζω ότι χάσαμε πολύ από το πάθος μας, έπεσε και η ψυχολογία μας. Δυστυχώς, επειδή σας λέω ότι είναι επαναλαμβανόμενα τα διαιτητικά ασφάλματα, τα παιδιά συζητάγανε συνέχεια και αυτό το πέναλτι, αυτό το πέναλτι. Μήπως αργούσατε να κάνετε και μετάβαση από το χώρο άμυνα στην επίθεση, πράγμα που κέρδιζε χρόνο ο αντίπαλος? Εντάξει, όπως είπαμε και πριν, ότι το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι ούτε από την πλευρά μας, ούτε από την αντίπαλη ομάδα. Σίγουρα δεν παίξαμε καλά. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν παίξαμε καλά. Ο καθένας μπορεί να βρει διάφορα πράγματα τα οποία δεν παίξαμε καλά. Όμως δικαιούμαστε ένα πέναλτι να μπορέσουμε να ανοίξουμε το σκορ. Δεν μας το δώσανε. Και το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο για ακόμα μια Κυριακή απέναντί μας. Λοιπόν, οι παίχτες. Είπαμε και πριν ότι σημαντικές είναι οι δηλώσεις του Γιάννη του Καλούδη, του ποδοσφαιριστή δηλαδή του Ολύμπου. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Αποστολίδη, τον παίχτη της ομάδας του Νέου, τον κεντρικό αμυντικό δηλαδή. Δεν ήταν αυτός η φάση, ήταν ο Λάμπουρας. Πάμε να δούμε και τις δηλώσεις. Γιάννη, το χρονόμετρο έδειχνε 24 λεπτό. Είσαι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη φάση που φώναξατε για πέναλτι. Πες μας ακριβώς τι έγινε εκεί. Εντάξει, τι να πω τώρα, πιστεύω ότι έχει γράψει και η κάμερα. Ναι. Κάνει το τσάφο αμυντικός από τον Νέο. Φεύγω με την μπάλα, τσιμπάω την μπάλα, με βρίσκει, πέφτω. Ο υποδιαιτητής υποδεικνύει out. Και ρωτάω το λοιπόν τι έγινε και μου λέει βουτάς. Τι σου είπε, βουτάς. Βουτάς. Αν βουτάω, βγάλε μου κάρτα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Έχουμε δώσει τόσο κύρος σε τρία παιδιά, τα οποία δεν ξέρω. Ο ίδιος διαιτητής στο πρώτο παιχνίδι. Είναι μέσα στην περιοχή εκτός. Δεν έχω ακριβές εικόνα, νομίζω ότι ήμουν εντός. Ναι. Δεν έχω ακριβές εικόνα. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Ο βοηθός γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη βουτάς. Πού βουτάς δηλαδή? Ότι βουτάω, έτσι μου. Μου είπε ότι βουτάς χαρακτηριστικά και δεν το είπε μόνο σε μένα, το είπε και στους όλους τους παίκτες μου. Μάλιστα. Δεν αναιρεί σήμερα ότι δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε σωστά, ότι είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που είσαι κακός και σου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ και να αποβληθεί και ένα παίκτη αντίπαλη ομάδα, γιατί πιστεύω ότι είναι και κόκκινη κάρτα, είναι τελευταίο παίκτη. Βγαίνοντα τα τέτ. Μπορεί να δώσει και κίτρινη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ό,τι και να είναι, σε ένα παιχνίδι μπορεί να βρεθεί στην πρώτη σκορ 1-0 και σωστερούνε
Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο ίδιος διαιτητής, να προσθέσουμε ότι στο παιχνίδι με τον Πετριτή μας βγάζει το 20 δεύτερη κίτρινη. Του Ζώτου. Του 27 ήταν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται να το χαρακτηρίσει ο πόλεμο, δεν ξέρω. Σας επηρέασε τόσο πολύ αυτή η φάση γενικά στην εξέλιξη του παιχνιδιού? Έχουμε μέσα ένα κράμα εμπειρίας, στο οποίο υπάρχουν πολλοί έμπειροι ποδοσφαιρίστες, αλλά υπάρχουν και νεαρά παιδιά. Όταν χάνεις τα νεαρά παιδιά, τα οποία είναι ταλαντούχα και στηρίζεις τον τρόπο ανάπτυξής σου σε αυτά και χάνει το μυαλό τους από μια τέτοια φάση, να σε πειράζει. Μήπως αγχωθήκατε περισσότερο από όσο έπρεπε, δίνοντας αυτό το παιχνίδι τον τίτλο του ντέρμπι? Δεν θεωρώ ότι είναι άγχος, δεν είναι ντέρμπι. Είναι μια καινούργια ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Έχουμε πάνω κάτω τους ίδιους στόχους. Ήταν ένα πολύ δυνατό μάτς, το οποίο δεν φανήκαμε εντάξει. Τάσο, ένα παιχνίδι ντέρμπι, το χαρακτήρισαν, εσύ πώς το έζησες? Εντάξει, και εμείς, και εγώ είμαι νέος στην ομάδα εδώ πέρα, είμαι καινούργιος στο νησί. Ήταν ντέρμπι στα λόγια. Εντάξει, δεν ήταν τόσο. Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Ήταν ποιος θα βάλει τον γκολ. Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο κατά προσωπική σου άποψη, γιατί αυτό διαπιστώσαμε κι εμείς. Ναι. Λίγο καιρός, λίγο αέρας, λίγο το άγχος, το περίσσιο και από τις δύο ομάδες. Και αυτό που σας είπα, δηλαδή, όποιος έβαζε τον γκολ, βάλαμε τον γκολ, έτυχε να το βάλουμε εμείς, ήμασταν λίγο πιο τυχεροί και κρατήσαμε το σκορ σωστά, πολύ σωστά στο παιχνίδι. Κρατήσατε το σκορ, φαντάζομαι ως γενική εικόνα παιχνιδιού, κρατήσατε και τη νίκη. Αυτό μένει. Ναι, αυτό μένει. Πάντα η νίκη. Πάντα η νίκη θα μείνει, όχι ούτε η εμφάνιση, ούτε ποιος ήταν καλύτερος στο γήπεδο, θα μείνει η νίκη. Το έχουν ξεχάσει τα υπόλοιπα. Εννοείται, ναι. Να πάμε να δούμε και τις κάρτες όλων των αποτελεσμάτων και μέσα στη συνέχεια τη βαθμολογία. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εικόνες που είχαμε να δείξουμε από τα γήπεδα της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν τον εικονολήπτη μας που βρέθηκε στο νοσιακό γήπεδο και τράβηξε το παιχνίδι. Είμαστε υπόχρεοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάρτες γενικά πρωταθλημάτων της Κέρκυρας. Εξηγήσουμε την Α1 κατηγορία για να σχολιάσουμε και δύο πράγματα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ο ΦΑΜ Αστέρας για Πάδων 4-0. Εδώ ο δάσκαλος υπήρχε πρωταγωνιστής μεγάλος. Είναι γνωστός πλέον στο κυριακό ποδόσφαιρο. Ο Βάιο Τσιαφίτσας. Καρέ αυτή τη φορά. Μας είχε συνηθίσει με 2 hat-trick. Αυτή τη φορά όμως πέτυχε και τα 4 γκολ της ομάδας του ΟΦΑΜ. Πάει δηλαδή. Έχει ήδη 12 γκολ. 12 γκολ. Ναι. Λοιπόν, νέος Όλυμπος, τα είπαμε, τα είδαμε. Ναι. Αχιλλέας Νυμφός Παξί, τα είπαμε, τα είδατε. Βολίδα Τρόμητος Στρογγυλής 1-1. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα της Στρογγυλής προηγήθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Γρεκό τον Αλέξανδρο. Και η ομάδα της Βολίδας ισοφάρισε στο 77ο λεπτό με φάουλ που κόντραρε σε παίχτη της ομάδας Στρογγυλής και κατέληξε στα δίχτυα. Η Βολίδα έπαιξε και για μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 ποδοσφαιριστές. Αστέρας Πετρετή Ολυμπιάδα 5-0, σε ένα αγώνα που δεν χρειάζεται κριτική. Η ομάδα το σκορταλεί όλα αυτά. Ναι, ο Μάμαλος πέτυχε 2 γκολ και τα υπόλοιπα 3 ο Γαρδικιώτης, ο Νίκος Γεωργοπάλης και ο Καλησπεράτης. Κάβος αναγέννηση περιβολίου 2-2 σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε η ομάδα του Κάβου με το Πάντο στο 5ο λεπτό. Ισοφάρισε και ανέτρεψε τη βάρος κατάσταση η ομάδα του περιβολίου στο 25 και στο 67. Και στο 28ο λεπτό η γηπεδούχη κέρδισε πέναλτι με τον Κατσέλη και το εκτέλεσε ο Ζήσης και ισοφάρισε για την ομάδα του Κάβου σε 2-2, στην εκπνοή δηλαδή του παιχνιδιού. Η αναγέννηση, η οποία διαμαρτύρεται πάλι για τη θυσία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και ρεπό έχει η ομάδα των Αβιωτών. Του Οδυσσέα Αβιωτών. Λοιπόν, αυτή είναι η Α κατηγορία. Θα δούμε την και τη βαθμολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Η ομάδα... Καμία αλλαγή στην κορυφή. Όχι. Ο ΦΑΜ 21, Αστέρας Πετρετή 19, Παξί 15. Αχιλλέας Νυμφός 11, Νέος 10, Ολυμπιάδα 10, Όλυμπος 8, Αστέρας Λιαπάδων 8, Ατρόμητος Στρογγυλής 5, Αναγέννηση Περιβολίου 3, Οδυσσέας Αβιωτών 3, Κάβος και Βολίδα από 2 βαθμούς. Να πούμε ότι απευθείας δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα. Όλα θα γίνουν μέσω μπαράς. Μία λέει προκήρυξη ότι θα υποβιβαστεί. Αν υποβιβαστεί ομάδα από την γάμα αρχή κατηγορία, όσο έχει το αντίστοιχο, έτσι. Λοιπόν, πάμε μια κατηγορία πιο κάτω. Πάμε στην Α κατηγορία να δούμε και τι έγινε και εκεί. Ναι. Εδώ ήταν το μεγάλο ντέρμπι Μπενίτσης Κανάγια με την ομάδα των Καναλίων να πετυχαίνουν την νίκη. Λοιπόν, Ηρακλής Αγίου 10 και Κεραυνός Αγίου Νικολάου 2-3. Αρέλας Καβαδάς Αστέρας Μωραϊτίκων 1-2. Μέγας Αλέξανδρος ΓΕΠ 1-3. Φέαξ Μαραθιά ΑΕΦ Εάκων στο ντέρμπι 1-0. Πάο Κοντόκαλη 2-3, Μπενίτσες ΑΕΚ Καναλίων όπως είπαμε 0-2 και Ομόνια Δίας Κασιόπης 1-0. Και να πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Εδώ που επέστρεψαν μετά από καιρό νομίζω τα κανάλια στην κορυφή, μπορούμε να δούμε τη βαθμολογία.
Λοιπόν, έτσι είναι. Τα Κανάγια μαζί με τα Μωραέδικα μοιράζουν την πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Τα Κανάγια είχαν κερδίσει το μεταξύ τους. Μπενίτσες 16, Κεραμνός Αγίου Νικολάου 16, 13 έχει ο ΦΕΚ Μαραθιά, 12 ο ΔΕΣ Κασιόπης και το Κοντόκαλι, 8 βαθμούς η ΑΕΦ Άκων, 7 η ΓΕΠ, 6 ο Κένταρος Αλίες Καβαδάδες, 5 η Ομόνια, 4 βαθμούς έχει ο Ηρακλής και 10 και ο ΠΑΚ, χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα είναι η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου. Σωστά. Τώρα στη Β' κατηγορία της Επισκέρκειας υπήρχε το ντέρμπι ανάμεσα στον Εθνικό Περουλάδου Σιδαρίου μαζί με την αντίπαλο του ΑΟΚ Κανονιού. Δεν ανέδειξε νικητή. Ισόπεδο το αποτέλεσμα. Ναι, 1-1. Πάμε να δούμε και εδώ την κάρτα με τα αποτελέσματα. Αυτό που είπαμε 1-1. Βασιλάτη Κατρόπιτο Άφρα 2-1. Με δύο γκολ του Σάντα η ομάδα του Βασιλάτη που έκανε την ανατροπή. Κεραυνό Ποταμού, Κεραυνό Λαγωτενών 6-0. Θύελα Ποσειδώνα Βιταλάδων 1-2. Σφακερά Σπαρτίλα 1-3. Και η ομάδα του Συναράδου κέρδισε τη ΓΕΘ με 1-0. Μπορούμε να δούμε και λίγο την βαθμολογία. Και τη βαθμολογία. Λοιπόν, Εθνικός Περιουλάνδος Σιδαρίου 19, ΑΟ Κανονιού 17, 16 Κεραυνός Ποταμού, 13 Βασιλάντικα και ο Ποσειδώνας Βιταλάδου, 12 η Θύελλα και ο Αστέρας Σπαρτίλα μαζί με την ομάδα της ΓΕΘ, 10 Ατρόμητος Άφρας, 9 οι Συναράδες, 6 τα Δραγωτινά, 4 οι Ηρακλείς Φακερών, χωρίς βαθμό, όχι χωρίς βαθμό, δεν συμμετέχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Στο χάντμπολ ο ΦΕΚΑΣ έφερε ισόπολο αποτέλεσμα στη Δράμα. Ένα καλό αποτέλεσμα αυτό το εκτός έδρας. Γιατί σαν εκτός έδρας είναι ένα παιχνίδι που παίρνεις βαθμό και λες ότι είναι θετικό. Όμως όπως εξελίχθηκε ο αγώνας δεν ήταν καλό για την ομάδα του ΦΕΚΑ. Γιατί... Το είχα σπάσει στα χέρια. Ναι. Τελευταίο λεπτό προηγείται με 3 γκολ και δέχτηκε την ισοβάρηση. Ναι, πραγματικά έκανε ένα ντεμαρά η ομάδα της Δράμας. Ναι. Πέτυχε 3 γκολ χωρίς να πετύχει γκολ ο ΦΕΚΑΣ. Και αυτό το 24-27 που είχε ο ΦΕΚΑΣ υπέρ του. 27-27. Ναι, και... Πάντως ο Φάδμος είναι θετικός, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι θετικός. Καλά, εννοείται αυτό ότι παίζει αυτό ένα θετικό. Απλώς υπάρχει στενοχώρια που είχε την νίκη στα χέρια σου και την έχασες. Και θα ήταν πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη και βαθμολογικά αλλά κυρίως και ψυχολογικά. Λοιπόν, και στο μπάσκετ η ομάδα του ΦΕΚΑ έχασε πάλι εδώ στην έδρα της από τους αετούς Βέρειας. Δέχτηκε πάλι μια κατοστάρα. 67-103 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά. Και σήμερα Δευτέρα βράδυ από την αθλητική εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.